Γεια σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα ξεκινήσουμε μία σειρά λήψεων, δοκιμαστικά, αλλά ταυτόχρονα θα επωφεληθούμε και από τα δοκιμαστικά να φτιάξουμε κάτι ωραίο φαγητό για αυτές τις μέρες. Θα φτιάξω ένα φαγητό σήμερα που έχει φίλους πολλούς, αλλά και πολλούς εχθρούς. Είναι το πιο ενδιάμεσο φαγητό, το πιο διαδεδομένο στην Ελλάδα, ενδιάμεσο λάθος λέξη, που οι μισοί το λατρεύουν και οι μισοί το μισούν. Είναι ο πατσάς. Θα τον κάνω με έναν τρόπο που δεν τον συνηθίζουν έξω βέβαια στην αγορά, στα μαγαζιά, στα περίφημα πατσατζίδικα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα. Ο πατσάς κυρίως είναι βραστά πόδια και τα λοιπά, ή κοιλιά. Θα προτιμήσω το πόδι γιατί έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από έναν φίλο μου που είναι συγχωρεμένος, αλλά το λάτρευε και θα το κάνω τιμή σε ένα και για αυτόν σήμερα. Ο πατσάς, σε μπάς περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη τρώγεται και με πάπρικα και με κόκκινη μεριά, μπούκοβο κτλ. Με διάφορες παραλλαγές, μικρές παραλλαγές. Αυτόν που θα φτιάξω εγώ σήμερα τον πατσά, θα τον κάνω όπως οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, με τη μόνη διαφορά ότι στο νερό που θα βράσω τον πατσά, τη σούπα του πατσά, θα έχω μέσα καρότο, αρκετά κρεμμύδια, ολόκληρα, για να μειώσω λίγο αυτή την βαριά μυρωδιά που βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το είδος του κρέατος. Επίσης, στον σημερινό πατσά, δεν θα έχω μόνο τα άκρα, τα ποδαράκια κάτω, αλλά θα βάλω και ένα κομμάτι που λέγεται στέλτσε στα γερμανικά, κότσι, το έχουμε συνηθίσει εμείς στα ελληνικά, και αυτό το κρέας, γιατί το κότσι έχει αρκετό κρέας, θα του δώσει και μία αίσθηση σούπας. Όχι αυτής της βαριάς του πατσά. Και δεν θα έχει χάσει από τα λιπαρά στοιχεία που και το ζέλα, τη γέλη, το ζελέ που βγάζει, εν πάση περιπτώσει, το άκρο, τα πόδια. Και ζέλε έχει το κότσι και αρκετό κρέας. Επομένως, όταν θα σερβιριστεί, δεν θα είναι μόνο το ζελέ και η επιδερμίδα, το σκιν, το δέρμα του ποδιού, του πατσά, αλλά θα έχει και κρέας. Πρωτεΐνη. Καθαρή κρέας. Επειδή το έχω δοκιμάσει σε φίλους πάντα, ξαναλέω, γιατί δεν το έχω δει. Δεν είναι κάτι που μου το έχει δώσει σαν ιδέα κάποια μαγειρική κάποιας περιοχής της Ευρώπης, της κεντρικής. Αυτό μου έχει έρθει εμένα. Επομένως, ξαναλέω και ολοκληρώνω, ανακεφαλαιώνω, θα έχω τα πόδια του ζώου, του χοιρινού, με το κότσι μαζί. Σας βεβαιώνω ότι θα βγάλει την γεύση του πατσά, όπως την τρώμε παραδοσιακά στην Ελλάδα, λίγο λιγότερο έντονη, σε ένταση. Δεν θα είναι αυτό το βαρύ πράγμα που, ξαναλέω, οι μισοί το λατρεύουν και οι μισοί το μισούν. Επομένως, επειδή έχει ευεργετικές ιδιότητες ούτως ή άλλως, και ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι που δουλεύουμε και νύχτα, τέλος πάντων, και μπορεί να πίνουμε και 2-3 ποτηράκια παραπάνω, ξέρουμε τις ευεργετικές ιδιότητες του πατσά, και αυτοί λοιπόν θα ικανοποιηθούν, οι φίλοι μου, αλλά και αυτοί που δεν αρέσκονται στον πατσά, θα μπορούν να τον φάνε. Όχι με ξύδι και σκόρδο, σκορδοστούπι όπως λέμε, που
συνήθως προσφέρεται, θα μπορούν να τον εφάνε με λεμόνι. Και θα σας βεβαιώνω, εγώ θα τους ικανοποιήσει πολύ. Πώς θα ξεκινήσουμε λοιπόν το μπατσά? Ο μπατσάς, όπως ξέρετε, θέλει πάρα πολλές ώρες για να προετοιμαστεί. Γιατί δεν είναι η προετοιμασία να του ρίξεις δύο πράγματα μέσα όλα μαζί να γίνει. Όχι. Το μπατσά πρέπει να τον έχεις καθαρίσει πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ σχολαστικά, γιατί δεν είναι και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι καλύτερο από τα μέρη του ζώου. Να το πετάξεις οπωσδήποτε το πρώτο βράσιμο, οπωσδήποτε πρέπει να το πετάξετε. Είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν έχει λόγο, πετάχτε το, ξεφορτωθείτε το. Μετά να το ξαφρίσεις, πάρα πολλές φορές, και τα μυρωδικά που θα βάλουμε μέσα, θα τα δείτε στην συνέχεια ποια θα βάλω εγώ, αυτά που σας προτείνω, θα πρέπει κάποια εξ αυτών να μπουν και να βγουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βράσουν, παραδείγματος χάρη, θα βάλω δύο καρότα, εγώ τα βλέπετε, τα έχω εδώ δίπλα, θα τα καθαρίσω και θα τα βάλω. Δεν μπορώ να τα βάλω 2 ώρες που θα βράσω τον μπατσά, τουλάχιστον 2 ώρες. Επομένως, αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν. Αν σας αρέσουν και θέλετε να παραμείνουν στη σούπα σαν κομματάκια, θα τα βγάλετε, θα τα κόψετε σε κύβους, θα το δείτε πώς θα το κάνω εγώ στη συνέχεια, και στο σερβίρισμα, ξαναλέω, εάν σας αρέσουν, θα τα βάλετε μέσα στο πιάτο, στο σερβίρισμα. Ή αν δείτε ότι δεν είναι όσο πρέπει βρασμένα, al dente, έχετε βιαστεί, έχετε δικαίωμα βελτίωσης να τα ξαναβάλετε λίγο πριν κλείσετε, κάνα 20 λεπτό, μισή ώρα πριν κλείσετε το μπατσά. Η σημερινή επιλογή του κρέατος που έχει γίνει από εμένα είναι από καλής ποιότητας κρέατα, τα οποία ανήκουν σε μέτρια ηλικίας ζώα ελευθέρας βοσκής. Από σήμερα και σε κάθε επικοινωνία που θα έχω μαζί σας, να ξέρετε ότι μπορεί στη μαγειρική μου, για να ικανοποιώ τους φίλους μου, να χρησιμοποιώ ό,τι περίπου βρίσκουμε όλοι οι άνθρωποι στο σούπερ μάρκετ, αλλά αν ήταν η δική μου επιλογή, δεν θα μαγείρευα ποτέ κρέας. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω πολλές φορές. Ούτε πάω στην φιλοσοφία του να συνδυάσω τι ήταν αυτό που τρώω πριν. Αν το πάω, έχει τελειώσει για μένα. Όμως, αυτό που μπορώ να κάνω και το κάνω είναι να επιλέγω ζώα τα οποία έχουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωή, όσο το δυνατόν καλύτερη διατροφή, η πάχυνσή τους δηλαδή να έχει προκύψει από βιολογικά προϊόντα με καλή ποιότητα ζωής, να είναι ελεύθερα, και αν πια δεν μπορώ να έχω άλλη επιλογή, θα προτιμούσα να έχω μόνο τα κλασικά εκτροφής ζώα. Δηλαδή, κοτόπουλο από τα πουλερικά, ψάρια, ας είναι εκτροφίου, αλλά όσο το δυνατόν λιγότερο παχιά, γιατί ας μην πάμε τώρα στα ψάρια, στις τσιμπούρες και τα λοιπά, θα το κάνουμε, θα τα πούμε και θα το δούμε στο μέλλον. Τα χοιρινά να είναι ελευθέρας, και ευτυχώς έχω αυτή τη δυνατότητα εδώ στην Αυστρία που βρίσκομαι, γιατί ξέρασα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάω από την Αυστρία. Είμαι εγκλωβισμένος και εγώ, όπως όλοι μας, στο σπίτι. Δεν έχω πλέον ούτε εστιατόριο, ούτε καφέ, ούτε χώρο δεξιώσεων. Λόγω του κορονοϊού είμαστε όλοι εδώ μέσα, κλεισμένοι. Εγώ δεν είμαι μάγειρας. Εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης φίλος της κουζίνας.
ο εραστής της Κατζαρόλας. Και προσπαθώ να επικοινωνώ με τους φίλους μου. Μου λείπετε πάρα πολύ, ιδιαίτερα εσείς που είστε στην Ελλάδα, μέσα από το Facebook και μέσα από κάποια, ας πούμε, εκπομπούλα που μπορώ να μαγνητοσκοπώ και να σας τη στέλνω. Πάμε ξανά λοιπόν, διαλέγουμε όσο το δυνατόν Ελευθέρας Βοσκής. Εδώ στην Αυστρία είναι, να ξέρετε, πάρα πολύ συνηθισμένο και ευρέως, δηλαδή σε όλα τα σούπερ μάρκετ παντού μπορείτε να βρείτε